Λοιπόν, για μπάλα. Ναι, το διπλό του ΠΑΟΚ στα Γιάννενα έπεσε από το 2.40 στο 1.50. Αυτό δεν είναι μπάλα, είναι στοίχημα. Περίμενε, ρε φίλε. Και αυτό πειράζει. Αυτό. Παίξε κορόιδα. Αυτό. Τι δείχνει ότι παίζεται. Δείχνει ότι έχει παιχτεί πάρα πολύ το διπλό. Παίχτε. Λογικό δεν είναι. Πάρα πολύ λογικό. Πολύ λογικό. Θα δούμε το μάτς. Θα δούμε το μάτς και θα κρίνουμε. Εγώ αυτό που είδα στο μάτς με το Λεβαδιακό προχθές είναι μια εμπάθεια του Ίβιτς απέναντι στον Περέιρα. Δεν τον έβαλε ούτε καν σεντερφόρ αλλαγή στον Κλάους. Στην πλευρά τον έβαλε. Τον έβαλε αριστερά στη θέση του Μπέλκα. Και εκείνος τον εξέθεσε. Για άλλη μια φορά πετώντας δύο γκολ και δείχνοντας ότι είτε το βάλει έξω αριστερά, είτε το βάλει φόρ, είτε έξω δεξιά, τον γκολ το έχει καλύτερα από τον Κουλούρη και καλύτερα από τον Κλάους. Επίσης δείχνει ότι είναι πιο γρήγορος από αυτούς. Επίσης δείχνει είναι ότι είναι πιο ανακατοσούρας από αυτούς. Δεν του λείπει το κεφάλι παρά το γεγονός ότι είναι κοντός. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ από τα center forward του στο κεφάλι δεν έχει πάρει ούτε από τον Κουλούρη ούτε από τον Κλάους. Οπότε να πεις, τον έχω και μέσα στην περιοχή. Όπως σήμερα έγινε τον Diego Costa, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Κόντε και πήρε άλλο ένα μάτς με 2-0. Με 3-5-2 για άλλο ένα παιχνίδι. 3-4-3, μάλλον. Α, ελάτε ναι. την Κυριακή. Συγγνώμη, θα το ξεχνούσα. Την Κυριακή έχουμε συγκέντρωση κάτω στο Λευκό Πύργο. Ποιος είναι? Κατά τις 6-6.30 ώρα. Ναι, ποιος τι. Για την απονομήση του πρωταθλήματος στη Λίβερπουλ. Μάλιστα. Λοιπόν. Ενώ εσύ είσαι, θα πάρετε ναι. και εσύ πρωτάθλημα. Ναι, σταμάτα. Σταμάτα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ κλείνοντας center forward δεν μπορεί να είναι χειρότερος από τον Κλάους ή από τον Κουλούρη. Δεν μπορεί αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να βγει χειρότερο από τον Κλάους και τον Κουλούρη. Αν είχαμε center forward σε 10 μάτς τον Περέιρα, θα τον κρίναμε και θα συγκρίναμε τον Περέιρα με τον Μπρίγιοβιτς. Θα τον δούμε, θα δούμε πόσο γρήγορος είναι. Εγώ τον είδα για γρήγορο. Πόσο στο κεφάλι θα δώσει λύση, γιατί αν ένας είναι 1,91, ακόμα και κεφαλοσφαιριστής να είναι, τόσες γιόμες που γίνονται, τόσες σέντρες που γίνονται, τόσα στημένα χτυπήματα που γίνονται. Για τον γίνεται... Μπρίγιοβιτς μιλάς. Βεβαίως, τόσα που γίνονται, εγώ θα είμαι... μπορέσει να τυχωθεί πρώτο δοκάρι, δεύτερο δοκάρι, εκεί που το πει ο Ίβιτς κτλ. Δεν ξέρω. Μ' άρεσε εμένα ότι έχει... το έχει σε μικρό χώρο την κουφτή τρίπλα. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα για έναν γορίλα 91. Πήγες με την έμψη βρία. Είδα την προπόνηση και τον είδα τον άνθρωπο. Μπορεί να απασφαλίσει και να σουτάρει δηλαδή. Εμένα μου είπαν ότι μπορεί. Μέσα στην περιοχή να δώσει και assist. Ναι, όχι, όμως, όχι όμως να συμμετάσχει. Αγερά, όχι όμως να γίνει χάφτη που Λιμπερόπουλου όπως γίνονται παλιά. Ωραία, θα το λύσει το θέμα αυτό. Είναι θέμα Ίβιτς, θα το δούμε κτλ. Πάντως, η άλλη μεταγραφή, ο Ενρίκε, δεν έγινε ακόμα. Θεωρείται αυτή πολύ καλή μεταγραφή. Ο Σορλέν, εμάς, σαν εφημερίδα, μας μίλησε ένα βράδυ και μας είπε ότι ο παίκτης αυτός μπορεί να παίξει, λέει ο Σορλέν, και στις 4 θέσεις της επίθεσης το ίδιο καλά. Γιώργο. Θα είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Δεν έγινε ακόμα, λένε ότι τα βρήκανε, αλλά εγώ έμαθα ότι δίνει 800 ΠΑΟΚ και 1 εκατομμύριο. Δεν έγινε 4-5 εκατοστάρικα παραπάνω. Για 2 εκατοστάρικα μας είπε αυτός και τα λοιπά. Πάντως είναι και για τα λεφτά, δεν είναι μόνο ότι. Δηλαδή αν τάσταγε ο ΠΑΟΚ θα τον είχε. Α, και το Βραζιλιάνο. Ναι, μάλλον μπορεί αυτή η μεταγραφή να χαλάσει. Μπορεί να χαλάσει. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Μακάρι να μην χαλάσει. Είναι σχεδόν σίγουρο. Ναι, μακάρι να μην χαλάσει. Μακάρι να μην χαλάσει. Γιατί φαίνεται ότι έχει το ένας μέναν, είναι εύκολο στο σκοράρισμα και είναι και γρήγορος. Εντάξει. Δεν είναι τόσο γρήγορος. Δεν είναι όσο το Ροντρίγκες. Αλλά ξέρει πολύ καλύτερη παρά το Ροντρίγκες. Λίγο ποιοτικά τρεξίματα έχει. Πολύ τη μανιβέλα. Το μόνο για αυτό που θέλει ο Πάρτο Βραζιλιάνο, το μόνο επικίνδυνο είναι ξανθός, δε παιδιά. Βραζιλιάνος, ξανθός ποδοσφαιριστής. Το μάθεις, δεν πειράζει. Ραπτό.gr, η εκπομπή αυτή ζωντανά αυτή τη στιγμή και αύριο μαγνητοκοπημένη σε υψηλή ανάλυση. Το Ραπτό.gr. Μιλούσαμε το κόκκινο γι' αυτό.